Να σας παρουσιάσουμε εκλεκτή συντροφιά που έχουμε εδώ μαζί μας, την κυρία Λέλα Δρίτσα, είναι υπεύθυνη της εταιρείας Νανούκα. Επίσης η κυρία Νάταλη Λεβή, υπεύθυνη της εταιρείας Νανούκα. Η Νανούκα δηλαδή είναι εδώ. Με απλά λόγια. Καλό μεσημέρι και στις δύο. Την Νανούκα εμείς την εταιρεία τη γνωρίζουμε κυρίως γιατί υποστηρίζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε όλες τις δράσεις που κάνει. Και τρίτη χρονιά και προσφέρει υπηρεσίες, διασκέδαση στα παιδιά, περνάνε, απασχολούνται δημιουργικά. Τα παιδιά που έρχονται εκεί. Όμως η εταιρεία Νανούκα είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία δίνει τις απαντήσεις σε σύγχρονη μητέρα. Σωστά. Μετά από τρία χρόνια ύπαρξής της, η Νανούκα βοηθάει πρακτικά τη νέα μητέρα και όχι μόνο τη μητέρα καθ' όλη την εξέλιξη και το μεγάλωμα του παιδιού, βρίσκοντας λύσεις για ανθρώπους που σχετίζονται με το παιδί, λύσεις που τους έχει στο σπίτι. Έτσι η νέα μητέρα μπορεί ξεκινώντας, έχοντας γεννήσει το παιδί, να βρει μία μέα για το βρέφος. Εξελισσόμενη και προχωρώντας μπορεί να βρει μία babysitter για το παιδί ή ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή, έναν άνθρωπο που το παιδί θα μπορεί να κάνει κάποια εξωσχολικές δραστηριότητες αθλητισμού. Mm-hmm. Οτιδήποτε ψάχνει το παιδί. Μάλιστα, αυτό το παρήφε. Με τι κριτήρια γίνεται η επιλογή? Βασικά η επιλογή τι κάνει ο ίδιος ο γονιός. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα προορισμό για το σύγχρονο γονιό για να μπορεί να μπει μέσα online, να επιλέξει τα κριτήρια τα οποία είναι σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, να θα διαβάσει πολλά βιογραφικά τα οποία εμείς έχουμε εξακριβώσει και θα μιλήσω αμέσως μετά τι σημαίνει εξακρίβωση και να κλείσει online ραντεβού. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία που κάνουμε, γιατί βοηθάμε, έχουμε δημιουργήσει αυτό το εργαλείο που μπορεί να επιλέξει από μόνος του και να δει ποια είναι αυτή η επαγγελματίας που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Η εξακρίβωση είναι κάτι το οποίο προσθέσαμε εμείς για να διώξουμε την ανασφάλεια που έχουν οι γονείς. Έρχονται στα γραφεία μας ή το κάνουμε στο SKAI, βλέπουμε τις ταυτότητές τους, τα πτυχία τους, γενικά τεστάρουμε και βλέπουμε ότι οτιδήποτε αναφέρεται στο προφίλ τους είναι αληθινό. Ναι. Άρα έτσι μπορεί να τα κρίνει, να τα διαβάσει και να επιλέξει ο ίδιος ο γονιός αν ταιριάζει. Μπορεί να δώσει και βαθμολογία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ακριβώς. Να ξέρει ο επόμενος που έρχεται τι ακριβώς. Έχει πει ο προηγούμενος για τη συγκεκριμένη κοπέλα. Αυτό ακριβώς. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που γίνεται, γιατί μετά από συνέντευξη ή συνεργασία, κάθε γονιός για μας οφείλει και το κυνηγάμε να αξιολογήσει. Έτσι μπορούν οι καλύτεροι να βραβευτούν και να προχωρήσουν και να είναι σίγουροι ότι συνέχεια θα έχουν δουλειά και όσοι δεν είναι τόσο επαγγελματίες να μην είναι πλέον στην πλατφόρμα. Επομένως, οι γονείς μπορούν να βρουν κατά κάποιο τρόπο την babysitter που τους ταιριάζει, να το πούμε έτσι απλά. Μπορούν να μπουν μέσα, να δουν το προφίλ, ολοκληρωμένο προφίλ για κάθε επαγγελματία mm-hmm. που επιθυμούν από τις προηγούμενες συστάσεις, από τα πτυχία που έχει, από την ειδικότητά του μέχρι αν καπνίζει, αν δεν καπνίζει, οτιδήποτε mm-hmm. θέλει να ξέρει ένας γονιός. Είναι, ας πούμε, το πρώτο ραντεβού, αν θέλετε. Είναι το πρώτο ραντεβού που θα κάνει ένας γονιός στο σπίτι, μπορεί να το κάνει απευθείας από την πλατφόρμα. Να τα δει όλα δηλαδή στο προφίλ. Και πρέπει να παρακολουθήσουν και εκείνες κάποια προγράμματα, να έχουν κάποια. Η κάθε μία φροντίζει για τη δική της εξέλιξη. Σαφέστατα, εμείς δημιουργούμε σεμινάρια τα οποία καλούμε και για να μπορέσουν να εξελιχθούν. Αλλά ο καθένας έχει τη δική του προϋπηρεσία, τα δικά του πτυχία και ακόμη και τη δική του χρέωση. Οπότε δεν είναι μόνο για πολύ ακριβές. Δηλαδή δεν πρέπει ο γονιός να το βλέπει σαν πολυτέλεια. Εμείς οι γονείς, γιατί και εγώ μητέρα είμαι δύο κοριτσιών, φροντίζω να παρέχω και να επενδύω στο μέλλον των παιδιών μου. Έτσι είναι σημαντικό το να είναι χαρούμενα, να περνάνε δημιουργικά και να μαθαίνουν, να εξελίσσονται. Μάλιστα. Όσο εγώ δεν βρίσκομαι κοντά τους γιατί εργάζομαι. Όταν μπαίνει κάποιος σε μία κοπέλα και μπαίνει στο site και ρωτάει, ξέρει και πόσα χρεώνει η κοπέλα, ξέρει όλες τις πληροφορίες. Όλες τις πληροφορίες. Και δεν μιλάμε μόνο για babysitters, μιλάμε και για δημιουργική απασχόληση, μιλάμε για μελέτη, γιατί ακριβώς. Για μελέτη, 16 ειδικότητες. Και φροντιστήρια που λέμε. Στο σπίτι μπορούν κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, βοήθεια δηλαδή στο σχολείο, μπορούν να βρουν επαγγελματίες που το προσφέρουν και μέσα από την Νανούκα. 16 ειδικότητες ουσιαστικά, δηλαδή μπορούν να μεγαλώσει το παιδί μαζί με την Νανούκα. Είστε τρίτη χρονιά η εταιρεία, αναπτύσσεται. Να το πω και επιχειρηματικά λίγο το. Αναπτύσσεται. Όταν λέμε αναπτύσσεται. Και προχωράει, μεγαλώνει, εξελίσσεται. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία που έχουμε κάνει τα πρώτα μας βήματα, γιατί οι ίδιες ανάγκες υπάρχουν εκεί πέρα. Ναι. Και βρισκόμαστε, συνέχεια βάζουμε καινούριες ειδικότητες, προσπαθούμε, γνωρίζουμε καθημερινά πολλούς επαγγελματίες. Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, γιατί. Πλέον οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το παιδί βρίσκουν δουλειά. Ναι. Η ανεργία είναι κάτι το οποίο σίγουρα μαστίζει την εποχή μας, αλλά εμείς βρισκόμαστε δίπλα και βοηθάμε και τη σύγχρονη μητέρα και γονιό, αλλά και τον επαγγελματία που αναζητά εργασία. Στην Ελλάδα, πόσους επαγγελματίες φιλοξενεί η πλατφόρμα σας? Έχουμε γύρω στους 15.000 επαγγελματίες. 15.000. Ναι.
Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Είναι και άλλους τόσους γονείς. Είναι εντυπωσιακό. Και άλλους τόσους γονείς, μόνιμους πελάτες, ας πούμε. Ανθρώπους που ψάχνουν, έχουν ψάξει κατά καιρούς ή ψάχνουν σήμερα. Για να ξέρουμε τώρα, επειδή λέμε και πρέπει να κλείσουμε. Ο γονιός καταβάλει τα χρήματα σε εσάς ή στην κοπέλα. Όχι, στην κοπέλα. Εμείς δεν ασχολούμαστε καθόλου με τη δική του συναλλαγή. Εμείς απλά παρέχουμε αυτή την υπηρεσία που διευκολύνει και τις δύο πλευρές. Είναι συνδρομητική υπηρεσία. Είναι ένα συμβολικό ποσό για όλη την εργασία που κάνουμε εμείς από πίσω. Ώστε να μπορεί ο γονιός και ο επαγγελματίας να έχει αυτή την παροχή. Πραγματικά εντυπωσιακό, συγχαρητήρια. Άρα οι γονείς μπαίνουν στο nannuka.com ή στο 2-10-36-17-17, όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο, μακάρι να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.